Κοιτάξτε, καταρχήν, επειδή ο κ. Παπαδημούλης και θα ρωτήσω και ευθέως, εάν είστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που ο Γρηγόρης Ψαριανός είναι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας πλέον και θα είναι υποψήφιος. Κοιτάξτε, δεν θέλω να κρίνω μεμονωμένες υποψηφιότητες. Θέλω όμως να μιλήσω για συμπεριφορές. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο. Και επισημαίνω ειδικά ως γυναίκα και ως μια γυναίκα που προσπαθεί, μια γυναίκα που εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, μια γυναίκα που εκλέχθηκε μια φορά, ότι τουλάχιστον οι γυναίκες πρέπει να έχουμε μια αλληλεγγύη μια προς την άλλη. Και πρέπει σε καμία περίπτωση να μην γινόμαστε αντικείμενο τέτοιου είδους σχολείων. Εκεί θέλω να βάλω μια τελεία και αυτό απευθύνεται προς όλους. Έχουν θέση στη Νέα Δημοκρατία αυτές τις συμπεριφορές. Αυτό απευθύνεται προς όλους σας. Δεν έχουν θέση στο δημόσιο βίο, κύριε Κοτρώτη. Άρα ούτε στη Νέα Δημοκρατία συνάγω εγώ. Δεν έχει θέση κανένας Πολάκης στο δημόσιο βίο για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε. Γιατί όμως το κόμμα σας, κύριε Σπυράκη, σήμερα δεν διαχώρησε πολύ καθαρά τη θέση. Συμπεριφέρθηκε πολλές φορές και σε βάρος μου, γιατί είχα δεχτεί και προσωπικές επιθέσεις, τις οποίες δεν σχολίασα. Από τον κύριο Ψαριανό. Όχι από τον κύριο Πολάκη, τις οποίες δεν σχολίασα καν. Δεν έχουν θέση τέτοιου είδους συζητήσεις στο δημόσιο βίο. Όλο αυτό το πράγμα, το μόνο που δείχνει είναι ότι υποβιβάζουμε τη δημόσια συζήτηση, αλλά δείχνει και κάτι άλλο. Ότι δεν μπορούμε να δώσουμε ένα στοιχειώδες παράδειγμα αμοιβαιότητας και σεβασμού. Με ρωτήσατε όμως γι' αυτό και νομίζω το είπα πολύ καθαρά.